αυξήσει στα τέλη κυκλοφορίας ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών για εκείνους που έχουν αυτοκίνητα ηλικίας έως 5 ετών. Για την ώρα, όσοι παίρνουν οικολογικά γιοταχή τώρα που εκπέμπουν χαμηλούς ρήπους, θα δουν αυξήσεις στα τέλη σύμφωνα με σενάρια του Υπουργείου Οικονομικών. Μία λένε έτσι, μία λένε αλλιώς. Τα τέλη κυκλοφορίας, εγώ προσωπικά, εγώ θα πάω να παραδώσω πινακίδες. Δεν μπορείς να τα παίξεις. Όχι, έμφυα, το ένα, το άλλο. Άμα πληρώνεις έτσι, πληρώνεις το έμφυα, πληρώνεις τόκους, πληρώνεις το ένα, πληρώνεις το άλλο, τότε τι να κάνεις. Πληρώνεις και για το αυτοκίνητο, είναι απελπιστική η κατάσταση. Ας δούμε τώρα πώς θα επιβαρυνθούν από τη νέα χρονιά όσοι γλίτωναν τα τέλη επειδή είχαν αυτοκίνητα πενταετίας. Αυτοκίνητο 1.200 κυβικών που ταξινομήθηκε από την 1η Νοεμβρίου του 2010 και μετά, από 0 θα πληρώσει 67,5 ευρώ. Αυτοκίνητο στα 1.500 κυβικά θα πληρώσει 120 ευρώ, ενώ τώρα δεν επιβαρύνεται. Μεγάλου κυβισμού τώρα αυτοκίνητο 3.000 κυβικών. Θα δει το λογαριασμό των τελών να αυξάνεται κατά 440 ευρώ. Χάλια, μεγάλα χάλια. Τέλη κυκλοφορία θα πληρώσουμε λίγο παραπάνω. Αναγκαστικά δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Κι άλλη επιβάρυνση. Κι άλλη επιβάρυνση και άλλη. Και έχουν βροχή διάφορες και πολλές μαζί. Την ίδια ώρα, οι έμποροι αυτοκινήτων υποστηρίζουν ότι τέτοια μέτρα θα βουλιάξουν την αγορά καινούριων αυτοκινήτων που έχει ήδη παγώσει μετά τα σενάρια.